Α. Τιμόθεων, κεφάλαιον έκτον. Όσοι εσύν υποζυγών δούλοι, τους ιδίους δεσπότας πάσης τιμής αξίους ηγίστοσαν, ή να μην το όνομα του Θεού και η διδασκαλία βλασφημείται. Οι δε πιστούς έχοντας δεσπότας μη καταφρονήτωσαν ότι αδελφοί εσύν, αλλά μάλλον δουλευέτωσαν ότι πιστοί εσύ και αγαπητοί της ευεργεσίας αντιλαμβανόμενοι. Ταύτα δίδασκη και παρακάλλει. Ήτης ετεροδιδασκαλεί και μη προσέρχεται υγιένους οι λόγοις της του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την κατευσεύει αντιδασκαλία, τετίφωτε, μηδέν επιστάμενος αλλά νοσών περιζητήσεις και λογομαχίας, εξών γίνεται φθόνος, έρης, βλασφημίε, υπόνιε πονηρέ, παραδιατριβέ διεφθαρμένων ανθρώπων των νουν και επεστερημένων της αληθείας, νομιζέντων πορισμών είναι την ευσέβειαν, αφίστασο από τον τιούτον. Έστι δε πορισμός μέγας η ευσέβεια μετά αυταρκίας. Ουδέν γάρι συνέγκαμεν εις τον κόσμον, δήλων ότι ουδέ εξενεγκίν τι δυνάμεθα. Έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, τούτης αρκεστισόμεθα. Η δε βουλόμενη πλουτίν, εμπίπτουσιν εις πειρασμών και παγίδα, και επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς, έτινες βυθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλειαν. Ρίζα γαρ πάντων των κακών εστίν η φιλαργυρία. Ίστινες ορεγόμενοι απεπλανήθησαν από της πίστεως και αυτούς περιέπειραν οδύνες πολλές. Σύ δε ο άνθρωπε του Θεού ταύτα φεύγε. Δύο και δε δικαιοσύνην, ευσέβειαν, πίστην, αγάπην, υπομονήν, πραότητα. Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως. Επιλαβού της αιωνίου ζωής, εισήν και εκλήθης και ομολόγησα στην καλήν ομολογίαν ενώπιον πολλών μαρτύρων. Παραγγέλωση ενώπιον του Θεού του ζωοποιούντος τα πάντα και Χριστού Ιησού του μαρτυρήσαντος επί Ποντίου Πιλάτου την καλήν ομολογίαν, τηρήσεσαι την εντολήν άσπυλων, ανεπίληπτον, μέχρι της επιφανίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ειν καιρής ιδίης δείξε ο μακάριος και μόνος δυνάστης, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων, ο μόνος έχων αθανασίαν, φως εικόνα πρόσιτον, ον είδεν ουδείς ανθρώπων ουδέν ιδείς δύναται. Ό,τι μη και κράτος αιώνιον, αμήν. Της πλουσίης εν τον ίν αιώνι παράγγελε μη ψιλοφρονήν, μη δε ελπικένε επί πλούτου αδειλότητη, αλλά εν το Θεό το ζώντι το παρέχοντι μην, πάντα πλουσίους εις απόλαυσιν, αγαθοεργήν, πλουτίν ενέργης καλής, ευμεταδότους είναι, κοινωνικούς, αποθησαυρίζοντας σε αυτής θεμέλιον καλών εις το μέλλον, ή να επιλάβονται της αιωνίου ζωής. Ό,τι μόθεε, την παρακαταθήκην φύλαξουν, εκτρεπόμενος τας βεβήλους καινοφωνίας και αντιθέσεις της ψευδονίμου γνώσεως, ίντινες επαγγελόμενοι περί την πίστην ιστόχησαν. Η χάρις μετά σου. Αμήν.